Ο Άρης δεν είναι εδώ. Ποτό. Αν σε δει ο αντρούλης σου να πίνεις, θα καταλάβει ότι ούτε την καρδιά σου έχεις ούτε τίποτα. Θα τα κάνεις όλα χειρότερα. Μην ανησυχείς. Αυτή η ιδιότητα είναι μόνο δική σου να τα κάνεις όλα χειρότερα. Α, όσον αφορά τον Άρη, μην αγχώνεσαι. Δεν πρόκειται να έρθει σπίτι. Τι τον ήθελες? Να του μιλήσω. Έφυγε πολύ βιαστικά από την εταιρεία και δεν τον πρόλαβα. Θέλω να λύσουμε το θέμα που υπάρχει μεταξύ μας. Να το ξεκαθαρίσουμε, να το αφήσουμε πίσω. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς να ζητήσεις κάτι τέτοιο από τον Άρη. Εδώ δεν έχει μιλήσει καλά-καλά με μένα. Μπορεί και να έχεις δίκιο. Να πηγαίνω εγώ. Περίμενε. Κάτσε να πιεις ένα ποτό μαζί μου. Εκτός αν σε περιμένει η γυναικούλα σου στο σπίτι σας. Η γυναικούλα μου θα κοιμηθεί στο σπίτι της απόψε. Μάλιστα. Τι απόδειξη θέλεις ακόμα ότι χάσαμε? Δεν ξέρεις τι λες. Ξέρω πολύ καλά και τι λέω και τι κάνω. Όπως ξέρω, πότε μια μάχη είναι άνηση. Ανώφελη. Με εκδικήθηκες έτσι. Μετά από τόσα χρόνια που σε παράτησα τότε, με εκδικήθηκες. Αν ήθελα να σε εκδικηθώ, θα πιάνα τον Άρη και θα του έλεγα όλα. Από την αρχή. Και γιατί δεν το έκανες? Με λυπήθηκες που σε παρακάλεσα? Γιατί σ' αγάπησα αληθινά, Μαρίνα. Σε ερωτεύτηκα. Έκανα όνειρα για μας. Ήθελα να είσαι ευτυχισμένη δίπλα μου. Και όταν μου είπες ότι ευτυχισμένη είσαι μόνο δίπλα στο πλευρό του Άρη, όσο και αν με πλήγωσε, αποτραβήχτηκα. Κι όλη αυτή η αγάπη που λες, πώς ένιωσες μαζί μου κάποτε, πού είναι τώρα, ε? Γιατί λένε ότι η αγάπη δεν χάνεται. Εσύ έχεις μια φοβερή ικανότητα όμως. Μετατρέπεις την αγάπη σε μίσος. Μα Παύλο μου, πόσες φορές πρέπει να σου το εξηγήσω? Και το μίσος, μια μορφή αγάπης είναι. Το ήξερα ότι δεν με ξεπέρασες ποτέ, το ήξερα. Τι κάνεις, τρελάθηκες? Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή. Τη ζωή, ποια ζωή? Πότε θα καταλάβεις ότι η ζωή δεν σε θέλει? Πού είναι τώρα η ζωή, ε? Τη σου είπα ότι θέλει να μείνει μόνη της. Μήπως είναι με τον Άρη και παρηγορεί ο ένας τον άλλον? Σταμάτα. Δεν σταματάω. Βαρέθηκα να είμαι το θύμα σε αυτή την ιστορία. Εσύ δεν βαρέθηκες ακόμα? Έλα Κική, να σου πω, είπα στον Παύλο ότι δεν θα κοιμηθώ σπίτι μου απόψε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αντέξω τις ερωτήσεις της μάνας μου, οπότε...